εκτιμητής για να μας πείτε αν είναι ρεαλιστικός στόχος. Είναι ίσως κακή ερώτηση, αλλά υπάρχει πραγματικά εικόνα που έχετε εσείς ως κόμμα, είναι ότι αυτά που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός θα τα αποκρίνει στην πραγματικότητα? Εγώ εκπλήσωμαι από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας προέβη σε τέτοια κίνηση. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Όσοι ειδικοί ξέρουν το θέμα, όλη αυτή η συζήτηση έχει τρία διακριτά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι οι μελέτες για την αποτύπωση όλων αυτών. Αυτό παίρνει 2 χρόνια, έκλεισε αυτό το στάδιο. Αυτά τα στοιχεία τα παίρνουν εταιρείες και ανοίγει ένα δεύτερο στάδιο. Πολύ πριν γίνουν τα δοκιμαστικά, αυτό το στάδιο κρατάει άλλα 3 χρόνια. Αυτό αποτιμά τα αποθέματα. Σε κάποιες συνθήκες γίνονται δοκιμαστικές γεωτρήσεις, οπότε αποτυπώνεται ακριβώς το σύστημα και μετά χρειαζόμαστε άλλα 3 χρόνια για να μπούμε στο εμπορικό κομμάτι, δηλαδή όπου οι εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για αυτή την ιστορία θα αρχίσουν να αποτιμούν το αν τους συμφέρει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και με τι όρους. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά πρόωρο στάδιο για να βγει κανείς και να πει πόσο είναι αυτά, πόσο κοστίζουν, και είναι μια πολύ παρακινδυνευμένη που συμμερίζομαι την άποψη ότι δεν είναι σωστά πράγματα. Και ο κ. Τσίπρας είπε ότι είναι διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας. Βεβαίως και είναι. Γεωπολιτικά είναι φυσικά ένα διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας και καλό θα είναι να το αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Τελεία, μέχρι εκεί. Αντί να το δημιουργούμε μια μάλλον κομική διάσταση, η οποία δεν αρμόζει. Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Σοβαρότητα του θέματος, ούτε στους χειρισμούς γύρω από αυτό. Προσέξτε τώρα τη διαφορά και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο συνάδελφος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών, χωρίς από αυτό να αντλήσει οποιοδήποτε συμπέρασμα, ακριβώς επειδή είναι επισφαλές ακόμα. Δεν είπε ότι επειδή δηλαδή αυτό θα γίνει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, αρχίζουμε να μοιράζουμε λεφτά ή αλλάζουμε πολιτικές ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως, κατά εξαιρετικά ανεύθυνο τρόπο, λέει τι στη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Όταν τον ρωτάνε, όταν ρωτάτε και γιατί πιστεύετε ότι στη διαπραγμάτευση θα κάνετε τόσο σκληρά και λεβέντικα, εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι θα υποχωρήσουν και θα πούνε ναι, εντάξει, ό,τι θέλεις, το μόνο πράγμα που λέει είναι ότι η Ελλάδα έχει σημασία ενεργειακά. Το μόνο πράγμα που λέει είναι ότι το 2020 η Ελλάδα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης στην ενέργεια. Άρα δεν είναι κωμικός λοιπόν, ο τρόπος, λέτε. Όχι, το να το χρησιμοποιείς, να βασίζει τη διαπραγματευτική σου τακτική σε αυτό είναι πράγματι κωμικό, όπως λέει και ο Σταθάκης. Ο Πρωθυπουργός δεν βάσισε καμία διαπραγματευτική τακτική σε αυτό. Ούτε σχεδίασε πολιτική να πει ότι ξέρω εγώ θα μοιράσω τόσα λεφτά από αυτό και θα κάνω αυτό το έργο από τα έσοδα του πετρελαίου. Ο κύριος Τσίπρας αντιθέτως, έχω εδώ και το τη συνέντευξη, να σας το διαβάσω, γιατί πράγματι... Εντάξει, δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας όντως αναφέρεται στα ενεργειακά, στο ενεργειακά ζητήματα. Σε μια ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση πρέπει να διαθέτεις ισχυρά χαρτιά, ρωτά ο δημοσιογράφος. Ποια είναι τα δικά σας και λέει ένα πράγμα. Η Ευρώπη γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι ο ισχυρός ενεργειακός εταίρος του 2020. Αυτό λέει. Και επειδή είμαστε ο ισχυρός ενεργειακός εταίρος του 2020, θα του πούνε... δεν μέτρησε σε βαρέλια. Θα του πούνε, μα, ακόμα χειρότερα. Γιατί οι ειδικοί μετράνε τα βαρέλια και ο Πρωθυπουργός αναφέρει αυτό που είναι γνωστό. Περιμένουμε την επιστημονική θεμελίωση των 150 δις. Ξέρετε τι είναι πολύ, που είναι εδώ η ακραία ανευθυνότης. Ότι πάνω σε αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί, κατά τον κύριο Τσίπρα διαπραγματευτικό χαρτί, χτίζεται ολόκληρη στρατηγική γύρω από το χρέος. Και αυτό είναι εξαιρετικά ανεύθυνο. Ο κύριος Σταθάκης έχει επιχειρήσει να βάλει κάποια σημεία σοβαρότητος και υπευθυνότητος στο θέμα του πώς προσεγγίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το χρέος. Αυτά λέτε και μετά βγαίνει και ο κ. Κωλίκογλου και λέει ότι λέει άλλο και ο Σταθάκης και άλλο. Αλλά δεν έχει καταφέρει. Εδώ είμαστε και οι δύο και γι' αυτό μπορούμε λοιπόν, να δούμε τι έχει κάνει ο Σταθάκης, τι δεν έχει κάνει. Κύριε Κωλίκογλου, εάν επιτρέπετε πάνω σε αυτό, ήταν πράγματι ένα διαπραγματευτικό χαρτί του Πρωθυπουργού για να πετύχει μία μείωση 15% στο φυσικό αέριο? Ερώτημα κάνω. Εγώ δεν γνωρίζω ότι. Όταν αλλά μήπως ήταν πράγματι. Να το έχοντας... παίρνει η Γερμανία φθηνότερο. Και από αυτή την έκπτωση. Πήγαμε στο 35%. Ωραία.
Ήταν, το πληρώναμε τόσα χρόνια. 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα ήταν το καπέλο. Σε περιπτώσει να έχουμε αυτή τη μείωση που μπορεί να φτάσει 10,5 στον τελικό καταναλωτή, εν πάση περιπτώσει, που είναι κάτι σημαντικό. Πήγαμε πρώτη φορά στο μέσο όρο τη Ευρώπη. Πράγματι, η Γερμανία και για λόγου μεταφορά του αερίου και επειδή είναι ο μεγαλύτερο καταναλωτή, πράγματι αγοράζει φθηνότερα από εμά. Πρώτη φορά πήγαμε στο μέσο όρο τη Ευρώπη. Με μείωση 15%. Και θα με συμμερούμε και σε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Καλό ήταν αυτό, δεν ήταν κακό. Μια στιγμή το θέμα είναι να υπολογίσουμε πόσα έχουμε πληρώσει η καπέλα. Σωστά. Και ποιος υπέγραψε. Σωστά. Και ποιες κυβερνήσεις το ανέφερε. Θα τα δούμε αυτά. Τόσα χρόνια. Τώρα διορθώθηκε. Πράγμα. 1 εκατομμύριο την ημέρα. Τώρα διορθώθηκε. 350 εκατομμύρια το χρόνο. Καπέλο. Τώρα διορθώνονται όλα, Μάκη. Αυτό λέει. Τώρα διορθώνονται όλα. Λοιπόν, δεν είπα διορθώνονται όλα. Αυτό όμως διορθώθηκε. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κολοκίδη. Μισό λεπτό. Αλλά πριν πάμε στον κύριο Κολοκίδη, να πούμε τι είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, γιατί ενδεχομένως κάποιοι δεν τα άκουσαν. Δεν τα πούμε όλα. Θα πούμε 2-3 βασικά που ενδιαφέρουν τους μικρομεσαίους. Η νέα συσάχθεια. Νέα συσάχθεια, έτσι. Αυτό είναι διαγραφή χρεών. Η νέα συσάχθεια. Ανακούφιση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από χρέη. Δεν ξέρουμε τι να ρωτήσουμε τον κύριο Σταθάκη. Ναι. Δεύτερον, διασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους μικρομεσαίους. Είναι 400.000 άνθρωποι, 1 εκατομμύριο συνολικά με τις οικογένειές τους, που είναι χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μικρομεσαίοι. Το λέγαμε και χθες με τον κύριο Καβαθά εδώ. Και τρίτον, φορολογική μεταρρύθμιση για ένα δίκαιο και καθολικό φορολογικό σύστημα. Εγώ αυτό το βρίσκω πολύ γενικό, εν πάση περιπτώσει, με την παράλληλη κατάργηση παράνομων αντισταγματικών και εκβιαστικών ρυθμίσεων. Πριν πάμε στους βουλευτές και στον κύριο Σταθάκη να μας πει λεπτομέρειες, κύριε Κολοκίδη, από αυτά που ακούσατε εσείς, έχει και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ των μικρομεσαίων να σταματήσει, έτσι. Να καταργηθούν οι ρυθμίσεις που οδηγούν τους ιδιοκτήτες στις φυλακές, στην απόγνωση και στις αυτοκτονίες. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό, ωραία ακούγεται. Δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί όμως. Εσείς, ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων, και εσείς. Ναι, ήταν καλεσμένοι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Ναι, βεβαίως, πέστε μας, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, για να πούμε στον κουβέντα. Υπήρξε μια, αν θέλετε, προεργασία και μια προετοιμασία από τα Ινστιτούτα των Μικρομεσαίων. Δηλαδή, ναι, δώσαμε όλες τις θέσεις μας και τα αιτήματά μας, τις προτάσεις μας κυρίως. Και γίνανε χθες. Προσπαθώντας να τις κάνουμε τεκμηριωμένες όσο καλύτερα γίνεται. Θα σας πω για συγκεκριμένα πράγματα. Την προστασία της εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης για τη διάσωσή της. Αυτό νομίζω είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, ποια επιχείρηση δεν όφιλε πριν το 9 και ποια όφιλε μέχρι μετά το 9. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να διαχωρίσεις αυτόματα τη φοροδιαφυγή από τη φοροαδυναμία και την συνέπεια από την ασυνέπεια. Το δέχεται αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μάλιστα, το δεύτερο θα σας πω για το ασφαλιστικό. Ναι, αλλά και πριν το 9 έχεις καπέλα 120%. Έχεις μια φούσκα χρέους και στα ταμεία. Σαφέστατα. Είναι δεν είναι έτσι. Τόσο απλό. Αυτό ακριβώς ήταν και η τοποθέτησή μου, ότι συζητάμε συνεχώς για το εξωτερικό χρέος, για το δημόσιο χρέος, και αγνοούμε το εσωτερικό χρέος, το οποίο με πολύ απλή αριθμητική είναι 180 δις. Έτσι, είναι 64 δις αφόρους, είναι 65 δις μακροχρόνια κόκκινα δάνεια, 35 δις προσωρινά, 13 δις ασφαλιστικά ταμεία, 6,5 δισεκατομμύρια σφραγισμένες επιταγές από το 10 μέχρι το 13, συν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, οι πιστώσεις κτλ. Αυτά είναι 180 δις, έτσι, τα οποία δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε. Και επειδή γίνεται μια προσπάθεια από την Τρόικα το δημόσιο χρέος να γίνει ιδιωτικό, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να προσθέσουμε τα 330 δις το 2022 στα 180 δις που έχουμε σήμερα στην πλάτη μας. Αυτά συζητήθηκαν σε αναλυτικότερα. Το ασφαλιστικό ΑΕΣ, συγκεκριμένες προτάσεις για τους 374.000 ανασφάλιστους, όπως είπατε, που φτάνουν 1 εκατομμύριο μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους. Πάγωμα, κεφαλαιοποίηση, μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο, αφαίρεση του ασφαλιστικού χρόνου με τρέχουσες εισφορές που θα δώσει εισρωές στο ταμείο. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, παγώνουν τα προηγούμενα και πληρώνεται αυτά που σήμερα. Στο μετατρέπει ό,τι από εδώ και μπρος. Ό,τι οφείλω. Πληρώνεται από εδώ και μπρος. Ακριβώς. Μετατρέπεται σε ασφαλιστικό χρόνο. Ναι. Εάν εγώ φτάνοντας στη σύνταξη δεν μπορώ να το εξαγοράσω, μου αφαιρείται ασφαλιστικό χρόνο, οπότε παίρνω χαμηλότερη σύνταξη. Αλλά λέω και ευχαριστώ, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα παίρνω ποτέ σύνταξη. Το ταμείο, ό,τι δεν εισπράττει, δεν αποδίδει. Άρα υπάρχει ανταποδοτικότητα. Και η μόνη σύνδεση, αν θέλετε, που το έθεσε η Τρόικα ήταν μεταξύ παγώματος και συνταξιοδότησης να μπει ένα επιτόκιο ετήσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν. Είναι προτάσεις, είναι συγκεκριμένες. Τις οποίες τις αποδέχεται, λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, από τη φάνηκε αυτό. Ακούσατε κάτι το οποίο ακούσατε αόριστο, γενικό, έτσι, κάτι το οποίο. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συζητήθηκε, βεβαίως, αυτό το οποίο είναι αόριστο, και όπου και να το συζητήσει κανείς, είναι κοινωνική συνοχή. Τι σημαίνει κοινωνική συνοχή, έτσι, δεν είναι. Όμως συζητήθηκανε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητα, όχι ανάγκης, αλλά ευκαιρίας. Να σας πω, επειδή εσείς ανήκετε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν το έχετε κρύψει αυτό. Μάλιστα, από αυτά που ακούσατε, είπα του Προέδρου ότι αν τον πω σύντροφο δεν θα με πιστέψει. Ναι, όχι, ασφαλώς. Τον είπα φίλο. Εσείς φύγατε ικανοποιημένοι από αυτά που ακούσατε? Κοιτάξτε, έχουμε πολλές φορές πει κάποια πράγματα σε κάποιους, τα οποία τα έχουν ακούσει καλοπροαίρετα, και θεωρώ ότι μιλούσαμε σε ευήκοα ότα.
Από εκεί και πέρα, αν αυτά δεν γίνουν πράξη, δεν θα είμαι ποτέ ευχαριστημένος. Όχι, από αυτά που ακούσατε, καταλάβατε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις. Γιατί αυτά όλα είναι ωραία που ακούγονται, αλλά αν ακούσατε και τον τρόπο. Από τη στιγμή που εντάσσονται, έχω και το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, από τη στιγμή που εντάσσονται σε κάποιους βασικούς άξονες, σαφέστατα μας ικανοποιεί ότι κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, το εντάσσουν. Πιο πέρα, σας έπεισε. Αλλά επειδή έχω ζήσει το Ζάπιο 1, το Ζάπιο 2 και το Ζάπιο 3, αυτό είπα και στον κύριο Σταθάκη, μήπως έζησα και το Stanley 1. Έγινε στο ξενοδοχείο Stanley. Στο ξενοδοχείο Stanley και δεν είναι ο κύριος. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον και οι πολιτικοί μας έχουν οριμάσει και θα πρέπει να δουν τα πράγματα, αν θέλετε, υπέρ της χώρας μας, εναντί των δανειστών μας. Νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία πρέπει να οριμάσει μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Βλέπουμε ότι όλοι έχουν πέσει επάνω μας και δεν έχουμε την πολυτέλεια να μαλώνουμε μεταξύ μας. Πάντως, εχθές ο κ. Καβαθάς κυθανότητας, γιατί είπε ο κ. Τσίπρας ότι ανοίγει διάλογο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τους ανθρώπους της, μας είπε ο κ. Καβαθάς ότι 20 μήνες δεν μπορεί να είναι τον Πρωθυπουργό. Το έχει ζητήσει επί 20 μήνες. Και επίσης από τον Νοέμβριο ζητάει ραντεβού. Επανειλημμένα ο κ. Στουρνάρα και δεν έχει απάντηση. Επειδή είμαστε σε ένα καλό στάδιο, αν θέλετε, κοινωνική εταίρη, να υπογράψουμε ένα πρωτόκολλο, μια συμφωνία ανασυγκρότησης της χώρας. Μαζί με την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, δεν θα ήθελα να πυροδοτήσουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Λέει αλήθεια ο κ. Καβαθάς. Λέει αλήθεια ο κ. Καβαθάς. Έτσι. Λοιπόν. Τελευταία φορά το είχε δει ήταν επί Προεδρίας κ. Ασημακόπουλου που είδε τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κ. Βολουδάκη. Λοιπόν, τώρα νομίζω και μετά στον κ. Σταθάκη. Ακούμε λοιπόν.